Είναι τεράστια η θλίψη και ακόμα μεγαλύτερη η οργή. Εμείς εκφράσαμε τη συμπαράστασή μας και στα θύματα και στις οικογένειές τους, δημόσια εννοώ. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι πρόκειται για ένα έγκλημα και όχι για ατύχημα. Ένα έγκλημα το οποίο το είχαν περιγράψει οι εργαζόμενοι με τελευταία ανακοίνωση στις 7 Φλεβάριου. Σας παρακαλούμε να την διαδώσετε, που επισήμεναν ότι τώρα έρχεται μεγάλο ατύχημα. Από την αδιαφορία και της εταιρείας και του κράτους, γιατί ξέρετε, όταν έχεις κόστος και όφελος και σε αυτό βάζεις την ανθρώπινη ζωή, συμβαίνουν αυτά τα τραγικά περιστατικά. Ο λαός μας δείχνει συγκλονιστική αλληλεγγύη για αιμοδοσία, για βοήθεια όπου μπορεί, αποδεικνύοντας ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Αυτό το έγκλημα δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητο από τον κόσμο, που λαϊκός κόσμος συνήθως ταξιδεύει στα τρένα. Σας έχουν ενημερώσει για αριθμό αγνοωμένων, κύριε Κουφίλη, εκεί που πήγατε? Για 60 μας είπαν, αλλά δεν είναι σίγουροι. Πέρα από όσους έχουν βγάλει και όσοι έχουν, υπάρχουν στα νοσοκομεία. Αλλά είναι συγκλονιστικό. Και ξαναλέω, δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητο από το λαό. Αν δεν ξεσηκωθεί, να σταματήσει όλη αυτή η λογική του κόστους και ωφέλους στην υγεία και σε όλους τους τομείς, θα έχουμε δυστυχώς πολλά περιστατικά.